Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Έρωτας Φυγάς. Ο Στέφανος και ο Φάνης δέχονται επίθεση από αγνώστους. Ευτυχώς όμως γλιτώνουν χάρη στα γρήγοντα ανακλαστικά και τη δύσκολη ηρωική προσπάθεια του νεαρού, ο οποίος μάλιστα όχι μόνο τρέπει σε φυγή τους δράστες, αλλά τους ακολουθεί για να φτάσει στον εντολέα τους. Ο Στέφανος επιστρέφει σπίτι και περιγράφει όσα έζησαν, φανερά ανήσυχος για το που βρίσκεται ο ανιψιός του. Όμως η Νότα είναι πολύ δύσπιστη από την περιγραφή και μάλιστα το ρωτάει ανοιχτά αν πιστεύει ότι ο Φάνης είναι ήρωας ή αν έστησε ο ίδιος όλο το σκηνικό για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Ο Ιάσονας τώρα είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μην χάσει το Γιωργάκι και είναι έτοιμος να ανοίξει τα χαρτιά του μπροστά σε όλους. Έτσι, για να σταματήσει τα κουτσομπολιά στο εργοστάσιο, καλεί τους εργάτες και τους αποκαλύπτει ότι ο Γιωργάκης είναι γιος του Μάρκου. Όμως προσπαθεί να παρουσιάσει τα γεγονότα όπως το βολεύουν, γι' αυτό σκιαγραφεί τον εαυτό του ως μεγαλόψυχο και την Αλεξάνδρα ως ελαφρό ηθόν. Ο Μάρκος το ακούει και εξοργισμένος παίρνει κρυφά το παιδί.